Λοιπόν, θα πω και ένα τραγούδι γιατί και από πολύ καλά. Καλά είμαστε και έχουμε και ενθουσιασμό και έχουμε και ιδιαίτερη συγκίνηση. Είμαι η Έφη Μπέκου, είμαι γραμματέας του τομέα πρόνοιας του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ και ήμουν γενική γραμματέας ισότητας στην κυβέρνηση πριν 5 χρόνια και ήμουνα μία από αυτούς που συνέβαλα στο να αφιερώσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων. Δέχτηκα με πολύ συγκίνηση την πρόσκληση του Λάζαρου. Γιατί κατά την άποψή μας είναι ο ορισμός της ηθικής, της πολιτικής σεμνότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το εύχομαι από την καρδιά μου να έχει μια περίοπτη θέση σε αυτές τις εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής μαζί με τους άλλους άξιους συντρόφους υποψήφιους και υποψήφιες. Λαμπρύνει πραγματικά το ψηφοδέλτιό μας. Εμάς με τον Λάζαρο μας συνδέει, αν θέλετε, η ρίζα, μια παλιά καταγωγή από εκεί που ερχόμαστε όλοι και βρισκόμαστε σήμερα το 2023 να βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιδιαίτερα όμορφο χώρο και να αγωνιζόμαστε για, κοινά, για το κοινό καλό και για κοινούς ευγενείς σκοπούς όπως αυτούς που διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει στην προτεραιότητά του. Βέβαια ο Λάζαρος μου έκλεψε λίγο αυτά που είχα να πω, δεδομένου ότι είπε πολύ σημαντικά πράγματα για όσα και ο πρόεδρός μας αλλά και το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για την επόμενη τετραετία στο βαθμό που θέλουμε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί αν θυμηθούμε το ΠΑΣΟΚ το 1981 θα θυμηθούμε ότι ταυτίζεται με όλες τις μεγάλες τομές που έφεραν στην Ελλάδα την χειραθέτηση των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την οικογένεια της ισότητας. Αυτά είναι κατακτήσεις που πραγματικά άφησαν το αποτύπωμά τους και σήμερα με νέους όρους και μέσα από νέες τελικά ευκαιρίες και προκλήσεις μπορούμε να συζητάμε μαζί. Τώρα, αύριο είναι η μέρα η γιορτή της μητέρας. Θα μου επιτρέψετε να πω 2 πράγματα γι' αυτό. Το ιστορικό μέρος, μια κουβέντα και μετά να πω τι σημαίνει για μας αυτή η μέρα. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε, μας έρχεται από τη μακρινή Αμερική. Ήταν μια προσπάθεια μιας φεμινίστριας μητέρας που μετά τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων Νοτίων, την Άν Τζάρβις, είχε βρεθεί σε στρατόπεδα διασωθέντων και σε προσπάθειες επανένωσης των οικογενειών και παρότι και η ίδια, ας πούμε, τελικά κατέληξε από τη φοιτητή πυρετό και από άλλα προβλήματα που είχαν και σε εκείνη την Ήπειρο λόγω του πολέμου, όταν έφυγε η κόρη της, η Άννα Τσάρβης, είπε ότι δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο άλλο στη ζωή μου που να αφιερώθηκε και να έδωσε τη ζωή του για μένα. Γι' αυτό λοιπόν εισηγήθηκε και έτσι λοιπόν στην Αμερική το 1914 με τη διακήρυξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, καθιερώθηκε να εορτάζεται η μέρα της γυναίκας, της μητέρας, με συγχωρείτε, κάθε δεύτερη Κυριακή Μαΐου. Βέβαια, θα με ρωτήσετε και για τον πατέρα. Και για τον πατέρα υπάρχει μια αντίστοιχη ιστορία που μας έρχεται πάλι από την Αμερική, γιατί μια εγγονή της οποίας ο παππούς είχε χάσει την οικογένειά του στον εμφύλιο, έμεινε με 6 παιδιά τα οποία τα μεγάλωσε μόνος του και γι' αυτό εισηγήθηκαν πάλι και ήδη γιορτάζεται και η μέρα του πατέρα μέσα στον μήνα Ιούνιο. Τώρα λοιπόν, ας έρθουμε στα τώρα. Τι σημαίνει για μας η ημέρα της μητέρας. Εμείς από πριν εφαρμοστεί και η θρησκεία του Δωδεκάθεου, είχαμε την θεά της γονιμότητας, από εκεί ξεκινούσαν όλα. Η γονιμότητα δηλαδή ήταν η αρχή της ζωής, ότι είναι αναπαραγωγή της ζωής. Γι' αυτό και αν θυμάστε και όταν στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως θρησκεία το Δωδεκάθεο, γι' αυτό και ο Δίας, λέει ο μύθος, ότι γέννησε κι αυτός, ήθελε κι αυτός να γεννήσει, αλλά γέννησε από το κεφάλι του τη θεά Αθηνά, γιατί υπήρχε πάντοτε η επιθυμία στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο είδος, να παράγει και να αναπαράγει. Από εκεί και πέρα βέβαια πέρασαν πάρα πολλοί αιώνες, όπου η γυναίκα έμεινε στο περιθώριο και βέβαια άσκησε το ρόλο της μητρότητας, αλλά αυτό σήμαινε όμως και αποκλεισμό από όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα της ανθρώπινης ζωής και βέβαια μέσα στις συνθήκες ενισότητας. Και φτάνουμε τώρα στην Ελλάδα το 2023.
Είμαστε προχτές στην Πέμπτη με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο τον Αγγουλάκη. Επισκεφτήκαμε την Ομοσπονδία Πολυτέχνου για να δούμε και ποια είναι τα αιτήματα των οικογενειών με πολλά παιδιά. Τον πείτε ένα ερώτημα, ποια πολλά παιδιά. Σας βεβαιώ ότι από την ίδια την Στατιστική Υπηρεσία, αλλά και πώς το ξέρετε εσείς, από το 2000, αλλά κυρίως από το 2010 και μετά, έχουμε 20 έως 30.000 θανάτους ετησίως από ό,τι γεννήσεις. Που σημαίνει ότι υπάρχουν νέοι μας και νέα κορίτσια μας που δεν κάνουν παιδιά, κάνουν ένα παιδί και σήμερα ο δείκτης είναι 1,3, δηλαδή για ένα ζευγάρι δύο ανθρώπων γεννούν ένα παιδί και το 30% αυτών δύο παιδιά. Μέχρι εκεί είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν, τι είναι το σύνθημα σήμερα, γεννάτε γυναίκες γιατί χανόμαστε, όχι. Το σύνθημα είναι να εφαρμόσουμε το σύνταγμα της χώρας μας που λέει ότι η μητρότητα είναι κοινωνικό αγαθό και η οικογένεια της ισότητας είναι αυτή που μπορεί να δώσει λύση και προοπτική. Άρα λοιπόν, πώς να κάνουν σήμερα τα νέα ζευγάρια όταν έχουμε τόσο brain drain τώρα τα τελευταία χρόνια και έχουν φύγει όλοι στο εξωτερικό, όταν γυναίκες που προσπαθούν να συνδυάσουν καριέρα με οικογένεια δεν τα καταφέρουν και φτάνουν στην ηλικία το 30, το 35. Εγώ έχω τρεις γιους. Η νύφη μου προσπαθεί τώρα στο 38-39 να κάνει το πρώτο της παιδί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλη αυτή η υπερπροσπάθεια και η υπερεργασία που γίνεται χωρίς κανόνες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς ακόμα το 2023 να έχουμε καταφέρει να έχουμε παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και να δημιουργήσει απασχόληση παιδιών, μια σταθερή εργασία, χωρίς να έχουμε τη διασφάλιση των εργαζομένων που εργάζονται σε πλατφόρμες με τηλεργασία από εδώ και από εκεί και με μισομεροκάματα και με κάποια επιδόματα της τελευταίας στιγμής, πας από εδώ, πας από εκεί, δεν πας πουθενά. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή προτεραιοτήτων. Αυτό είναι που λέμε στο Πασόκ. Ότι πρέπει αυτά τα λίγα ή τα λιγότερα που υπάρχουν και με βάση μια προοδευτική φορολογία να επενδυθούν εκεί που πρέπει. Πρέπει να δώσουμε τις υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, από την αρχή πριν γεννηθεί το παιδί, από τότε που ξεκινάει ένα ζευγάρι τελικά στην επιθυμία το να φτιάξει τη ζωή του και να τη φτιάξει με όρους ευημερίας, με ειρήνη, με ασφάλεια, να μην πάμε να βρει ένα σπίτι με νίκη και να μην μπορεί να βρει πουθενά και όταν το βρει και να είναι πάνω από το μισό των εισοδημάτων που έχει κάθε μήνα. Αυτά λοιπόν είναι τα κυρίαρχα ζητήματα, γι' αυτά αγωνίζεται το δικό μας το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα του και το ΠΑΣΟ. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους, ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να τιμήσουμε τους αγώνες της μητέρας, τους αγώνες των γονιών, τους αγώνες μιας κοινωνίας, να στηρίξει την οικογένεια και να δημιουργήσει τελικά νέες συνθήκες για τη νέα γενιά, όλα αυτά είναι πολιτικά διακυβεύματα. Άρα λοιπόν και η ψήφο μας και αυτές οι εκλογές έχουν ως νόημα να καθίσουμε, να μελετήσουμε, να σκεφτούμε και να μην έχουμε εύκολες απαντήσεις, ούτε εύκολες τελικά, αν θέλετε, σύμφωνα με το lifestyle και τους λαϊκισμούς αποφάσεις. Πρέπει να στηρίξουμε κόμματα, κόμμα που ξέρουμε, που έδωσε την άλλη σελίδα στην Ελλάδα, που είναι το κόμμα που έφερε τις μεγάλες τομές και αλλαγές για την ισότητα, στην εργασία, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση παντού, και να πάμε με τη νέα γενιά στη νέα φάση πια των προγραμμάτων, τα οποία είναι είτε από 150.000 στέγης κοινωνικής κατοικίας, όπως σας είπε ήδη και ο υποψήφιος μας ο Λάζαρος, από όλα τα παιδιά να έχουν θέση στον παιδικό σταθμό, από τη διασφάλιση της εργασίας, από μια σειρά από μέτρα και πολιτικές που πραγματικά θα σέβονται και θα τιμούν τη μητέρα και τον γονιό και δεν θα είναι απλώς τελικά συνθήματα και μια εμπορευματοποίηση όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια του lifestyle όλων αυτών των πολύ σημαντικών επαιτίων. Εύχομαι από την καρδιά μου στο Λάζαρο και στο Πασό να έχουν την πρωτιά και στην καρδιά μας αλλά και στην ψήφα μας. Παρακαλώ πολύ τις τελευταίες αυτές μέρες. Δείτε όλοι τα τηλέφωνά σας, τις επαφές σας, τις επιρροές σας, την οικογένειά σας, συζητήστε και πείστε τον κόσμο να ξαναέφερει μπροστά το κόμμα της ελπίδας. Γιατί την ελπίδα αυτή την έχουμε ανάγκη πρώτα απ' όλα όλοι μας στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Λάζαρε, θερμά συγχαρητήρια για τον σπουδαίο αγώνα που δίνεις και σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Και τα πόδια με τραγούδια, Αντρία. Πες το. Όχι, μετά, όταν λέω. Θα πεις ένα τραγούδι για τα πόδια, για τα πόδια, για μας. Thank you.
τραγούδι για τη λευκαιριά κι εμείς τα κλαίγαμε γοργόνα πανικιά. Μπαγκάρις με τσιτσάνι στήξαν τα μπουζούκια και ο Παγλαμάς με τον ταβουρά του Μακρυγιάννη κι όλη νύχτα λέγαμε τα βούδι για τη λευκαιριά κι όλη νύχτα λέγαμε γοργόλα Παναγιά κι όλη νύχτα λέγαμε τα βούδι για τη λευκαιριά κι όλη νύχτα λέγαμε γοργόλα Παναγιά. Είπα να φωνάξω το Θεόφιλο, το καημό μας για να ζωγραφίσει. Όλη νύχτα κλαίγαμε το αγούδι για τη λευκαιριά κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λευκαιριά κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά.